Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τη Λίζα του Κακάου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προεκλογικός πυρετός το Σαββατόβραδο με την πρώτη ομιλία Παπανδρέου που έγινε στη Θεσσαλονίκη και την περιοδία Μητσοτάκη σε Σάμο και Ικαρία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα με ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ μίλησε σήμερα το βράδυ ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η ελπίδα θα αναζεί στις καρδιές μας για την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Βασικό χαρακτηριστικό της ομιλίας του κυρίου Παπανδρέου ήταν οι σκληρές επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά για το θέμα των Σκοπίων αλλά και για την οικονομική πολιτική των τελευταίων τριών χρόνων. Το όραμά μας προσπαθούν να αμφισβητήσουν. Η δική σου ιστορία αρνούνται. Το δικό σου πολιτισμό θέλουν να παραχαράξουν. Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη σιγουριά ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής των εκλογών, ενώ εξήγηλε ότι το κοινοβούλιο του ελληνισμού που επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η 10η Οκτωβρίου θα είναι μέρα νίκης και ελπίδας. Η 11η Οκτωβρίου θα είναι μια μέρα ευθύνης και πανεθνικής στράτευσης και προσπάθειας. Εξαιρετικά ικανοποιημένος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συγκέντρωση ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Ο λαός ενίσχυε. Είναι το πιο μαγικό πράγμα που είδα. Τέτοια λαοθάλασσα, τέτοιο πάθος, τέτοια αποφασιστικότητα. Δεν το έχω ξαναδεί. Να ξεπεράσετε το 81, πιστεύετε? Κατά πολύ. Έντονα αντέδρασαν στην ομιλία Παπανδρέου η κυβέρνηση και τα κόμματα της αριστεράς. Και πάλι απόψε φάνηκε ότι τα οικονομικά θέματα είναι το μέτωπο που επιλέγει η Νέα Δημοκρατία για να αντιπαρατεθεί στον κύριο Παπανδρέου. Με σκληρές αιχμές απάντησε στην ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος, ο οποίος επανέλαβε την πρόκληση προς τον κύριο Παπανδρέου να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία. Για άλλη μια φορά προσπαθεί να μας πείσει ότι η ομελέτα γίνεται χωρίς αυγά. Θα αυξήσει τις επενδύσεις διώχνοντας τους επενδυτές. Θα αυξήσει το βιωτικό επίπεδο αυξάνοντας τους φόρους. Θα ρίξει τις τιμές τυπώνοντας πληθωριστικό χρήμα. Εδώ ο άνθρωπος έχασε τον Νόμπελ Ειρήνης, τώρα φαίνεται πάει για τον Νόμπελ της Οικονομίας. Τεχνάσματα ψηφοθυρίας για ίδιον όφελος χαρακτηρίζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του κυρίου Μάνου και προσθέτει. Είναι προφανές ότι σαν αυγά για σπάσιμο αντιμετωπίζουν επί 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μάνος τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μάνος, το μόνο Νόμπελ που θα μπορούσε να διεκδικήσει είναι το Νόμπελ καταστροφής, ψευδολογίας και πολιτικής αλητείας. Όμως ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση, χαρακτηρίζοντας κατάκοπη φιγούρα του χθες τον κύριο Παπανδρέου και κατηγορώντας τον για υποκρισία. Στη δήλωσή του προσθέτει: ο κύριος Παπανδρέου όπως και ο κύριος Μητσοτάκης επιμένουν να εμπέζουν και να προσβάλλουν τη μνήμη του ελληνικού λαού. Αλλά τη 10η Οκτωβρίου η απόφαση του ελληνικού λαού θα είναι ψήφος μνήμης και για τον έναν και για τον άλλο. Ωστόσο, ιδιαίτερα επικριτική στην ομιλία του κύριου Παπανδρέου ήταν και η πρόεδρος του συνασπισμού. Άλλο το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση και άλλο ως κυβέρνηση. Χωρίς προγραμματικές δεσμεύσεις για την ανεργία, το εισόδημα, τη φορολογική μεταρρύθμιση, το περιβάλλον. Ο κύριος Παπανδρέου ζητάει θριάμβους για να επιβάλλει νέα δεσμά στο λαό και τους εργαζόμενους. Σκλήρη επίθεση κατά Παπανδρέου εξαπέλυσε από τη Σάμο και την Ικαρία ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλώντας στις συγκεντρώσεις, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ρισκοκινδυνεύσει να μπει σε μια εποχή αδυναμίας και αβεβαιότητας. Οι απεσταλμένοι μας Πέτρος Τρουπιώτης και Νίκος Μάνησης μεταδίδουν. Έμφαση στο έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, εγκαινιάζοντας παράλληλα και την επέκταση του λιμανιού της Σάμου. Ζητήσαμε θυσίες για να επενδύσουμε στην οικονομία, κατασκευάζοντας όλη την Ελλάδα έργα υποδομής. Έργα που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και την εγγύηση ότι θα δώσουμε ένα τέλος στην περίοδο της λιτότητος, η οποία ταλαιπώρησε πράγματι τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας εδώ στην ακριτική Σάμο, αναφέρθηκε και στις θυσίες του ελληνικού λαού για την εθνική άμυνα. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για τη λιτότητα που εφάρμοσε και για τη σπατάλη που έκανε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες θυμούνται πολύ καλά ότι οι θυσίες εκείνης της εποχής πήγαν χαμένες, γιατί τελικά
ο κομματισμός επεκράτησε και φτάσαμε στον τσοβόλα δώστε όλα που οδήγησε την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής καταστροφής. Αμέσως μετά τη Σάμμο, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μαρτυρικό νησί της Ικαρίας, εκεί όπου πριν από μερικούς μήνες έχασαν τη ζωή τους 12 κάτοικοι. Η τραγωδία της Ικαρίας δεν έχει ξεχαστεί. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το πλήθος που υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό στην υποκατασκευή αεροδρόμιο, δεκάδες κατοίκων με μαύρες σημαίες εξέφραζαν σιωπηλά τη διαμαρτυρία τους, κατηγορώντας το κράτος για λιγορία. Καταλαβαίνω τον πόνο για αυτόν που διαμαρτύρονται και πρωτύτερα εξεδήλωσαν τον πόνο τους. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα που έγιναν στο νησί και στην αποκατάσταση των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εξαγγέλλοντας ένα νέο μέτρο. Είναι δίκιο και στις περιπτώσεις των πυρκαγιών να εφαρμόζεται το καθεστώς των σεισμοπλήκτων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει στις εκλογές. Έχει να επιλέξει ο ελληνικός λαός ανάμεσα σε δύο δρόμους. Το δρόμο των έργων, της υπευθυνότητας και το δρόμο της δημακοπίας. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί ολοκληρώθηκε με την εγγενίαση του υποκατασκευή αεροδρομίου, για το οποίο μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Αν ακριβές, αν όχι ύποπτο, χαρακτηρίζουν τρία οικονομικά στελέχη της κυβέρνησης, η Μιράντα Ξαφά, ο Πέτρος Δούκας και ο Γιώργος Άλογος Κούφης, δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο προτίθενται να εγκαταλείψουν το πλοίο. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στον οικονομικό μας συντάκτη Γιώργο Νικολόπουλο. Διασκεδαστικό βρήκαν ο κύριος Δούκας, η κυρία Ξαφά και ο κύριος Άλογος Κούφης του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, το δημοσίευμα των Financial Times. Οι Financial Times έγραψαν χθες ότι τα τρία οικονομικά στελέχη εγκαταλείπουν το πλοίο, διαβλέποντας ότι η κυβέρνηση θα χάσει στις 10 Οκτωβρίου τις εκλογές. Τι απαντούν όμως οι ίδιοι? Πότε πάτε στη Citibank? Δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο θέμα. Εδώ είμαι και εδώ μένω. Όχι μόνο δεν έχω σκοπό να εγκαταλείψω το πλοίο, αλλά θα παραμείνω σταθερή πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να εξηγήσω γιατί είναι ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική της αποκρατικοποίησης, των διαρθρωτικών αλλαγών και της σταθεροποίησης της οικονομίας. Τις βρήκαμε διασκεδαστικές όταν τις διαβάσαμε σήμερα το πρωί και τις διαψεύδουμε και οι τρεις κατηγορηματικά. Η σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα πάτε τώρα αυτή τη... Όπως κάθε χρόνο θα πάω και φέτος. Και δεν θα μείνετε? Δεν θα μείνω. Θα γυρίσω. Θα γυρίσω. Είναι γνωστό σε όλους εδώ ότι όχι μόνο δεν παρετούμαστε, αλλά εργαζόμαστε πυρετοδός για να προβάλλουμε παντού στον ελληνικό λαό τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα. Στείλαμε ήδη μια επιστολή στους Financial Times και διαψεύδουμε βέβαια αυτά που γράφουν και τους λέμε και εμείς ότι είναι κάπως περίεργο αυτό το δημοσίευμα. Δεν έχετε παραιτηθεί? Ασφαλώς δεν έχω παραιτηθεί. Εδώ βρίσκομαι στο γραφείο που εγώ απ' έξω. Τζάμπολη στο μπάσκετ σήμερα με επεισόδια και ξύλο. Συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ που διαμαρτύρονταν για το γαλακτερό και ανδρών των ΜΑΤ. Είχαμε απόψε στην Εθνική Οδό που τα δακρυγόνα έπεσαν βροχή. Το ρεπορτάζ είναι της Βίκης Μιχαήλ και του Γιώργου Φρήμη. Ώρα 4 το απόγευμα, οι πρώτες ομάδες φιλάθλων της ΑΕΚ συγκεντρώνονται στη διασταύρωση Δεκελίας και Φωκών, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα κατά του ΠΑΟΚ και των κυρίων Κούβελα και Νεϊμαράκη. Όλοι εδώ αντιπροσωπεύουμε τη φωνή της ΑΕΚΑΡΑΣ! 5 το απόγευμα, οι οργανωμένοι φιλάθλοι της ΑΕΚ εμποδίζουν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάκης Ψωμιάδης, ζητά από τους οπαδούς να μην προβούν σε βανδαλισμούς και καταστροφές. Οι οπαδοί της ΑΕΚ έστησαν πύρινα οδοφράγματα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Να το βάλω αυτό για να πιάσει, να το δεις. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ με την επέμβαση των ΜΑΤ διαλύθηκαν. Η ώρα είναι 6 το απόγευμα. Δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν κυκλώσει κυριολεκτικά το κήπεδο της ΑΕΚ για την αποφυγή νέων επεισοδίων. Αυστηρή προειδοποίηση για το οριστικό κλείσιμο των ελληνικών σχολείων στη Βόρειο Ήπειρο έστειλε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Αλεξάνδερ Μέξη στις αρμόδιες νομαρχίες Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα. Ο απεσταλμένος μας στο Δέλβινο μεταδίδει. Το τηλεγράφημα του Αλεξάνδερ Μέξη που αποκαλύπτει ο Αντένα αναφέρει τα εξής. Βάσει της διαταγής με αριθμό 9 της 13/9 του 1993, το Υπουργείο Παιδείας είναι το αρμόδιο όργανο της πολιτείας για την εκπαίδευση της μητρικής γλώσσας των μειονοτήτων στο 8χρονο υποχρεωτικό σχολείο. Η παράγραφος 5 αυτής της διαταγής ορίζει επιπλέον ότι το Υπουργείο Παιδείας αυτό και μόνο να αποφασίζει για την έναρξη των μαθημάτων στη γλώσσα των μειονοτήτων. Ο διευθυντής δεν μας αφήνει να κάνουμε μάθημα. Μα απαγόρευσε ο διευθυντής παιδείας του Δελβίνου να
κάνω μάθημα γιατί δεν επιτρέπεται να κάνουμε ελληνικά. Ναι, ναι, ήρθε η αστυνομία. Έβγαζε από την τάξη τα παιδιά 6 χρονών που πήγαιναν να μάθουν την γλώσσα της μητέρας. Χτύπησε 2-3 γυναίκες. Αν δεν συμμορφωθείτε, καταλήγει ο κύριος Μέξη, σας προειδοποιώ ότι θα ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση βαστάει αυτή τη στάση. Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου αντιδρούν και ζητούν την επαναλειτουργία των σχολείων. Αν είστε αδέρφια μας και αν είμαστε, μας θεωρείτε Έλληνες, ελάτε μαζί να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Νύχτα κόλαση η χθεσινή στην πρωτεύουσα της Αμπχαζίας στο Σουχούμι. Το πυροβολικό των αυτονομιστών ανταρτών σφυροκοπούσε αδιάκοπα την πόλη. Στη δίνη του πολέμου έχουν παγιδευτεί και 160 ομογενείς Ρωσοπόντι που περιμένουν να χωρίσουν αεροπορικός για την πατρίδα. Νύχτα τρόμου και απόψε στο Σουχούμι. Οι οβίδες του πυροβολικού των ανταρτών έπεφταν με ρυθμό 10 το λεπτό. Οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα έντρομοι στα καταφύγια και στα υπόγεια. Μαζί τους και 160 Έλληνες του Πόντου που εδώ και 2 ημέρες περιμένουν με αγωνία να πετάξουν στην πατρίδα με ένα αεροσκάφος. Μάταια όμως, η επιχείρηση Χρυσόμαροδέρας θα καθυστερήσει. Άγνωστο μέχρι πότε. Οι αρχές τους ειδοποίησαν ότι τα δύο μοναδικά αεροσκάφη τύπου του Πόλεφ που βρίσκονται στο Σουχούμι έχουν τεθεί στη διάθεση των Γεωργιανών δυνάμεων που αντιμάχονται τους αντάρτες. Η πτώση της πρωτεύουσα της Αμπχαζίας είναι πλέον θέμα χρόνου. Ο ηγέτης της Γεωργίας, Σέντβα Σερβατνάτζε, απίφθινε δραματική έκκληση προς τη Μόσχα. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της 5χρονης Αγγλιδούλας που υπευλήθησε μεταμόσχευση 7 οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους γιατρούς που τη χειρούργησαν είναι ο Έλληνας Ανδρέας Τζάκης, ο οποίος προκαιρού έκανε μεταμόσχευση ύπατος μπαμπουίνου σε άνθρωπο. Η Λόρα Ντέιβις γεννήθηκε με ένα σύνδρομο που δεν επέτρεπε στο λεπτό έντερο να απορροφά τις θρεπτικές ουσίες. Τον Ιούνιο του 1992 της έκαναν μεταμόσχευση λεπτού εντέρου και ύπατος, αλλά το νέο έντερο δεν λειτουργούσε σωστά και άλλα όργανα εξασθένησαν από χρόνια απόρριψη. Τώρα, σε μια μαραθώνια εγχείρηση 15 ωρών, ομάδα 20 και πλέον γιατρών τοποθέτησε νέο ύπαρ, στομάχι, πάνκρεας, λεπτό και παχύ έντερο και νεφρούς. Η Λόρα είναι το πέμπτο παιδί που υποβάλλεται σε πολλαπλή μεταμόσχευση 5 ή περισσότερων οργάνων στο νοσοκομείο παιδών του Πίτσμπουργκ από τις αρχές του 1992 που χρησιμοποιείται ένα νέο φάρμακο για την αποφυγή της απόρριψης των οργάνων. Νέα αντεπίθεση της Ιταλικής Μαφία με στόχο την Εκκλησία και τα όργανα της τάξης. Μία μόλις ημέρα μετά την εκτέλεση ιερέα, η Μαφία τοποθέτησε το πρωί βόμβα σε στρατώνα καραμπινιέρων. Η βομβιστική επίθεση, η οποία θεωρείται ως έργο του τοπικού αρχηγού της Μαφίας Σαντα Πάολα, είχε σαν απολογισμό 4 αστυνομικούς τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας βαριά. Χθες πηγαίνει στο καθεδρικό ναό του Παλέρμο της Κελίας ο ιερέας Τζουζέπε Πουλίζη, ο οποίος δολοφονήθηκε από τη μαφία στην είσοδο της κατοικίας του σε μια φτωχό γειτονιά του Παλέρμου. Πρόκειται για τον πρώτο κληρικό, τον οποίο εκτελεί η μαφία τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Πουλίζη θεωρείται ο σφοδρός πολέμιος της μαφία και ο Πάπας Παύλος Ιωάννης II καταδίκασε σε μήνυμά του τη βία και κάλεσε την κοινωνία, την Εκκλησία και το κράτος να κινητοποιηθούν κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Και οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό κατά των μαφιόζων και σήμερα συνέλαβαν 25 άτομα στο Ρέτζιο Καλάμπρια. Και από την Ιταλία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γίνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας για την απασχόληση μικρών παιδιών σε μεροκάματα του τρόμου. Αυτά τα χαλιά είναι φτιαγμένα με το αίμα παιδιών, γράφουν τα πλακάτ. 100 παιδιά και μέλη της οργάνωσης Συνασπισμός εναντίον της παιδικής δουλείας έκαναν διαδήλωση σήμερα στο Νέο Δελχή. 55 εκατομμύρια παιδιά στην Ινδία, 80 εκατομμύρια στην Νοτιοανατολική Ασία, 200 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο απασχολούνται παράνομα και υπό σκληρές συνθήκες που εμποδίζουν την φυσιολογική τους ανάπτυξη. Βόσκουν κοπάδια, σπάνε πέτρες σε λατομεία και σε οικοδομές, υφαίνουν χαλιά, φτιάχνουν γυάλινα αντικείμενα, κλειδαριές, σπίρτα και πυροτεχνήματα. Ο συνασπισμός εναντίον της παιδικής δουλείας έχει καταφέρει ως τώρα να σώσει περίπου 25.000 παιδιά σκλάβους στην Ινδία. Επεισοδιακή ήταν η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 κατηγορίας. Στο γήπεδο Γεώργιος Μόσχος το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ διεκόπη για μισή ώρα και συνεχίστηκε χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες με τελικό νικητή των ΠΑΟΚ με 85-76. Ο αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ διεκόπη 4 λεπτά πριν από τη λήξη του μετά από ρήψη γυάλινου μπουκαλιού στον αγωνιστικό χώρο και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται σε εκείνο το σημείο με 67-55. Το παιχνίδι ξανάρχισε έπειτα από ημίωρη διακοπή και αφού πρώτα μετά από απέτηση των διαιτητών Μάνου και Άκελ άδειασαν οι εξέδρες από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ πήρε τελικά την νίκη με 85-76. Η διακοπή του παιχνιδιού και η εντολή του κ. Μάνου να αδειάσει το γήπεδο
φυσικά ήταν μια σωστή ενέργεια. Με ποια λογική λέμε ότι συνεχίζεται ένα παιχνίδι όταν γίνονται τέτοια πράγματα, διότι αυτό δίνει το δικαίωμα και το δεδικασμένο την επόμενη φορά να πετάξει οποιοδήποτε ό,τι θέλει, να σκοτώσει και έναν άνθρωπο και να κοινώσουμε το κύριο να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Στις άλλες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής, Σιπίδα Πανένιος Λάρισα 95-75, Ηρακλής Ρομπετικά Παπακράτη 69-54, Ντούρα Πόλων Πατρών Νίκας Περιστέρη 55-65, Ολυμπιακός Μήλων 75-62, Παπάγου Δάφνη 77-71. Σήμερα σε 7 και 4 θα παίξουν Σάτο Άρης Παναθηναϊκός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, ακούμε την Ευγενία Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διατηρείται και σήμερα ο εύθερος καιρός σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Από τη Δευτέρα θα έχουμε μεταβολή του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική σήμερα προλεύεται εύθερος καιρός με βόρειους ασθενείς μέχρι μέτριους ανέμους. Η θερμοκρασία υψηλή για την εποχή θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα διατηρηθεί ο εύθερος καιρός με ασθενείς ανέμους, 3 μποφόρ που αργότερα θα γίνουν βορειοδυτικοί μέχρι μέτριοι. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Δείτε τώρα τη συνέχεια της αμερικάνικης σειράς Flamingo King και αμέσως μετά την αλληγορική ταινία ιταλικής παραγωγής Σάλο 120 μέρες στα Σόδομα σε σκηνοθεσία Πιερ Πάολο Παζολίνη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Από όλους μας εδώ, καλό βράδυ.